Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Νομικών διάφορα νομοσχέδια, μεταξύ των οποίων και ένα νομοσχέδιο που αφορά τον περί δημοσίας υπηρεσίας νόμο και εισήγηση εκ πλευράς κυβερνήσεως για τροποποίηση του, έτσι ώστε να μην εμποδίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι να εκφράζονται ελεύθερα για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, ακόμη και για θέματα που αφορούν στην ίδια την δημόσια υπηρεσία. Θα πω ότι ακούστηκαν πολλές απόψεις και η συζήτηση συνεχίζεται με την παράκληση προς την νομική υπηρεσία να έρθει σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο των Οικονομικών, το οποίο απέστειλε και το νομοσχέδιο, για να καταλήξουμε τις εισηγήσεις που ακούστηκαν. Είναι σημαντικό να δώσουμε βεβαίως ευρύτερα το δικαίωμα της έκφρασης σε όλους τους πολίτες της δημοκρατίας μας. Την ίδια ώρα βεβαίως όλοι να γνωρίζουν ότι ευαίσθητες πληροφορίες παραμένουν πάντα ευαίσθητες πληροφορίες, όχι μόνο στη δημόσια υπηρεσία, αλλά σε κάθε τομέα ενασχόλησης όλων των πολιτών. Είμαι σίγουρος ότι όλα τούτα και πάρα πολλά άλλα θα συζητηθούν και θα καταλήξουμε στα καλύτερα των συμπερασμάτων για να οδηγήσουμε στη Βουλή μία νομοθεσία η οποία από τη μια να διευρύνει τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων και όλων των υπαλλήλων, αν μου επιτρέπετε έκφραση, και από την άλλη δεν θα παραβιάζονται θέσμια ή δεν θα προσβάλλονται ανθρώποι οι οργανισμοί.